Και είδα στον ύπνο μου ότι σε ένα ποτάμι εκεί κοντά στη γειτονιά μου που μένω είναι ένας σαρανταπόταμος. Και είχα πάρει παραμάσχαλα, λέει, ένα μαξιλάρι του ύπνου και πήγα να πηδήξω σε αυτό το ποτάμι, που δεν ήταν ποτάμι, ήταν, είναι ξεροπόταμος βέβαια, και είχε πολύ λίγη απόσταση, ας πούμε, να πήδαγα. Και όπως πήδηξα, λέει, στον ύπνο μου βέβαια αυτά, έπεσα σε ένα πηγάδι και έφτασε μέχρι τέρμα, τον πάτο. Εκεί άρχισε και σουρούπωνε και λέω, Παναγία μου, τώρα εδώ πέρα, λέω, μείνω. Αν μείνω εδώ, πάει, δεν θα με βρει κανείς, αποκλείεται τέρμα. Έκανε και κάποιους σπασμούς στον ύπνο μου, γιατί μου τα έλεγαν οι υπόλοιποι μετά, που ήταν μέσα εκεί. Και εκείνη τη στιγμή βλέπω, λέει, στο βάθος, σε ένα τούνελ, ένα μικρό φωτάκι. Πω, πω, λέω, κάτσε να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Τρέχω μέσα σε αυτό το τούνελ, λέει, που έβγαινε σε ένα ξέφωτο. Εκεί στο ξέφωτο αυτό ήταν κάτι σκαλιά, πάρα πολύ μεγάλα, τα αρχαία σκαλιά, με μάρμαρα έτσι χοντρά. Και ακούω μια φωνή να μου φωνάζει. Με λένε Χριστίνα, και να μου φωνάζει κάποιος. Χριστίνα, Χριστίνα. Και εγώ εκείνη την ώρα, λέει, λέω, ο Γιάννης ο αδερφός μου είναι. Άκουσα τη φωνή του, του αδελφού μου, που το λένε Γιάννη. Λέω, Γιάννη, φώναζα. Έλα, μου λέει, πού είσαι. Λέω, μα δεν μπορώ να ανέβω εδώ. Τρέχα, μου λέει, τρέχα να προλάβεις. Και δίνω κάποια όθηση στον εαυτό μου, τρέχω τα σκαλιά και βλέπω στον δρόμο πάνω ένας δρόμος που ήταν εκεί ακριβώς και βλέπω τον αδελφό μου με κοντά παντελονάκια και μου φώναζε. Έλα, και μου δίνει το χέρι και με ανεβάζει απάνω στον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή ξυπνάω, έντονα συγχυσμένη, η αδελφή μου να κλαίει δίπλα μου και η αποκλειστική και άλλοι στο θάλαμο μέσα που αν με ακούνε αυτή τη στιγμή θα το ζούνε. Να κλαίνε όλοι, γιατί εγώ έκανα τους σπασμούς και φώναζα χωρίς να καταλαβαίνω βέβαια. Και εκείνη τη στιγμή λέω στην αδελφή μου, τι κλαις, εγώ θα ζήσω. Μπαίνω μέσα με τόση δύναμη, της λέω, θα ζήσω, μου το είπε ο κ. Γιάννης. Αυτό εγώ έζησα. Και είναι προφανές ότι ζήσατε. Πράγματι μπαίνω μέσα, έκανα 4 ώρες χειρουργείο, με 7 γιατρούς πάνω μου, διότι είχα εντερολόγο, γυναικολόγο, παθολόγο, όλα αυτά, βγαίνω μετά από 4 ώρες. Και όταν ήρθε ο γιατρός, ο εφηγητής, και μου λέει 50% σώθηκα από καρκίνο και 50% είχα πίστη μέσα μου. Το φωνάζω και από εκείνη τη στιγμή έχω τάξει στον Αγιάννητο Ρώσο. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη πάω και κοινωνάω οικογενειακώς, όπου βρεθώ. Αυτή τη στιγμή συγκινούμαι που το θυμάμαι και το ζω ξανά, έντονα, και πιστεύω ότι ήταν πραγματικά ένα θαύμα για μένα. Ναι. Γιατί γίνονται και σε καθημερινή βάση τα θαύματα. Φαντάζομαι ότι η ζωή σας από τότε άλλαξε πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν προσεύχομαι μόνο, όπως είπε και η κυρία, μόνο για τον εαυτό μου. Πολλές φορές αισθάνομαι τη δύναμη μέσα να προσευχηθώ. Έντονα. Και όταν προσεύχομαι έτσι, όπως εγώ νομίζω, πιστεύω ότι όλα είναι θέμα πίστης. Ο άντρας πίστης. Σας είπε. Ο άντρας μου, ο οποίος πραγματικά το λέω αυτή τη στιγμή, δεν είναι της Εκκλησίας σχεδόν καθόλου. Μόνο όταν ακούει και του λέω πολλές φορές πάμε στον Αγιάννητο Ρώσο, μόνο εκεί έρχεται. Θέλει, πιστεύει, κοινωνάει και γονατιστό και προσεύχεται. Μάλιστα. Θέλω να ακούσω τον κύριο Ρέβελο. Η δικιά μου κοπέλα. Αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα. Καταρχήν, σε όλους γίνονται θαύματα ανά πάσα στιγμή. Μικρά ή μεγάλα λέτε. Μικρά ή μεγάλα. Πόσες φορές δεν λέμε μοργίτος από θαύμα, παραλίγο πατήσει ένα αυτοκίνητο. Πόσα από αυτά όμως, κύριε Ανδρέα, είναι πραγματικά θαύματα και πόσα νομίζουμε ότι είναι θαύματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα. Λέτε ότι είναι όλα εσείς. Είναι όλα. Αφού είμαστε σήμερα άνθρωποι, εκεί μας έχει καθοδηγήσει η άγνοια. Προσέξτε, το θέμα είναι σοβαρό, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνο να επεκταθώ. Ναι, γι' αυτό πρέπει από πού ξεκινάει, ποια είναι η αιτία, η γενεσιουργός αιτία που οι άνθρωποι δεν τα πιστεύουν και δεν τα επιδιώκουν και δεν τα δέχονται. Είναι αυτός ο σκόρος που κοιτάει να κόψει τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Να το πω έτσι απλά για να προχωρήσουμε. Ένας άνθρωπος που κουβαλάει 72 χρόνια στην πλάτη του. Εσείς. Ναι. Και που ήταν αξιωματικός και που είναι και ανταποκριτής. Mm-hmm. Και που έχει διανύσει και 3,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα οδηγώντας. Ναι. Μπορεί να έχει τόσες πολλές εμπειρίες και τόσα θαύματα ζήσει, που θα έπρεπε να κάνω ειδικές εκπομπές μόνο με τον Μπαρμπανδρέα. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό μου όνομα και στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Μπαρμπανδρέας. Κύριε Ρέβελε, εσείς ήρθατε από τον πύργο Ηλίας, ειδικά ναι, για την εκπομπή. Και εγώ θα πρέπει θα να σας ευχαριστήσω. Το πείτε. Θα σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου. Πέστε μας τι έγινε πριν από 20 χρόνια στο αυτοκινητικό δυστύχημα, παρακαλώ. Στο αυτοκινητικό δυστύχημα, ένας κουμπάρας μου, ο οποίος μένει και εδώ κοντά και μπορεί να μας ακούει
όταν θα βγει η εκπομπή στον αέρα, ήθελα να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο, καινούριο όμως. Μας πήρε λοιπόν εμένα και ένα ξαδερφό μου και πήγαμε να δοκιμάσουμε. Ναι. Όταν επιστρέφαμε προς τον πύργο, ένα χιλιόμετρο πριν από την πόλη του πύργου, απάνω στην άσφαλτο έσπασε το δεξί λάστιχο. Πήραμε τέσσερις τούμπες απάνω στον άσφαλτο, ένα πεζό 403, όσοι ξέρουν από αυτοκίνητα που είναι Συρία. Πήραμε 4-5 τούμπες, δεν ξέρω πόσες μέτρες στον άσφαλτο. Πέσαμε σαν χαντάκι που περνάνε τα κανελέτα αυτά, τα τσιμεντένια που περνάει το νερό, το αρδευτικό που έχουν εκεί από τον αναδασμό. Ναι. Σπάσαμε 2-3 από αυτά. Με το τελευταίο τυναχτήκαμε πάνω σε ένα χωράφι, ξεζώσαμε 3 ρίζες ελιές και βρεθήκαμε στη μέση στο χωράφι με ένα αυτοκίνητο που ήταν κυριολεκτικά τέτοιο. Σταμάτησαν λεωφορεία, σταμάτησαν γεωταχή, κόσμος τρέχανε εκεί πέρα ότι θα μας βγάλουν κομματάκια. Τσαλακωθήκατε εντελώς, δηλαδή έγινε μάζα άμορφη. Μάζα άμορφη. Εμείς καταφέραμε και βγήκαμε από ένα κομμάτι που είχε μείνει εκτός από τον Μπαμπρίζ και το υπόλοιπο δεν ήταν αυτοκίνητο. Τίποτα, δεν θύμιζε τίποτα αυτοκίνητο. Και οι τρεις, χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά. Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Κανένας όχι τίποτα. Εμένα το μόνο τραύμα που έπαθε ήταν έσπασε ένα κομμάτι από τα γυαλιά μου, το ένα τζάμι. Τέτοια μεγάλη απώλεια. Τέτοια απώλεια, ναι. Να σας πω, εκείνη την ώρα εσείς νιώθατε ότι τελειώνει η ζωή σας? Όχι, ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Εγώ θα έλεγα έτσι μεταφορικά ότι μέσα μου το γλένταγα. Δηλαδή σαν να καθόμουν όπως κάθομαστε τώρα και καλύτερα. Και κάπου καλύτερα σαν να καθόμουν με τους φίλους και να γλεντάω. Δηλαδή ένιωθα μέσα μια εφορία. Ήσασταν έτοιμος να πεθάνετε και νιώθατε εφορία? Ναι, ασφαλώς, γιατί κάτι μου έλεγε μέσα, άστα το αυτοκίνητο να κυλάει. Εσύ μη νοιάζεσαι. Αυτό το λέω δηλαδή και θα μπορούσα να σας πω και μετά και ονόματα, σας δώσω και στοιχεία. Να φύγω από αυτό τώρα και να πάω στην κατοχή, στα Φιλιατρά, και σίγουρα την εκπομπή την ακούνε Φιλιατρινοί και το ξέρουν, γιατί είναι πανελλήνια γνωστό το θέμα. Εκεί ήταν ένας Γερμανός διοικητής, όπως ήταν και παντού δηλαδή. Οι αντάρτες, να το πούμε έτσι, σκότωσαν κάποιους Γερμανούς. Ναι. Και το σύνθημα του Γερμανού ήταν για κάθε Γερμανό 30. Δεν ξέρω πώς είχαν σκοτωθεί τότε. Έπιασε λοιπόν ο Γερμανός αυτός, ο διοικητής, 300 ανθρώπους και τους έξι στο σχολείο. Με την απόφαση την επομένη το πρωί να εκτελεστούν. Το βράδυ λοιπόν που κοιμήθηκε, πήγε ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως απεδείχθηκε των υστέρων, και του είπε ότι αυτό που πας να κάνεις είναι άδικο. Οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους έχεις να εκτελέσεις δεν σε πειράξανε και έχουν οικογένειες. Βρες αυτούς που πιστεύεις ότι σου κάνουν το κακό και τιμωρήσέ τους αν μπορείς. Αυτός τώρα, επειδή και οι Γερμανοί είναι χριστιανοί, καθολικοί βέβαια, κάπου προβληματίστηκε και δεν τους εξετέλεσε το πρωί. Το βράδυ που ξανακοιμήθηκε, του ξαναπαρουσιάζεται ο Άγιος Χαράλαμπος και του λέει, τι σου είπα? Δεν σου είπα να αφήσεις ελεύθερους ανθρώπους? Εάν λοιπόν δεν τους αφήσεις, θα σε έβρει πολύ μεγάλο κακό, εσένα και την οικογένειά σου που είναι στη Γερμανία. Εάν δεν τους ελευθερώσεις, ούτε εσύ θα πάθεις τίποτα και γυρίζοντας στη Γερμανία θα βρεις την οικογένειά σου σώα και αυλαβή. Λοιπόν, όταν σηκώθηκε από το κρεβάτι ο Γερμανός, πήγε, ζήτησε τους ιερείς των Φιλιατρών και τους πήρε και γύρισαν όλες τις εκκλησίες. Όταν έφτασαν στην εκκλησία της Παναγίας και είδε την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου, του λέει, ποιος είναι αυτός? Χωρίς να τους έχει πει βέβαια γιατί τους πάει στις εκκλησίες. Του είπαν ότι είναι ο Άγιος Χαράλαμπος. Τότε λοιπόν αυτός τους διηγήθηκε τα δύο όνειρα που είδε. Μάλιστα. Ελευθέρωσε πράγματι τους ανθρώπους αυτούς και πρέπει να σας πω ότι επί 15 συναπτά έτη ο Γερμανός ερχόταν με την οικογένειά του. Αλήθεια, και προσκυνούσε στον Άγιο Χαράλαμπο. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό που μας λέτε. Είχε δε 4 χρόνια να έρθει, ναι, και όλοι είχαν ανησυχήσει ότι μπορεί να έχει πάθει κάτι κακό. Ναι. Πριν λοιπόν 2 χρόνια ξανά ήρθε και πρέπει να σας πω ότι στον Εσπερινό εκείνον πήγαν όλοι οι Μητροπολίτες και ο δικός μας. Πόσο χρόνο είναι αυτός ο Γερμανός τώρα? Τώρα Μανούλα, αφού ήταν τότε αξιωματικός, τώρα δεν ξέρω αν θα ζει και όλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα ήταν ενδιαφέρον να τον βρούμε βέβαια κάποια στιγμή. Πώς το βλέπετε? Δεν ξέρω, οι Φιλιατρινοί θα μπορούσαν βέβαια. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε. Οι Φιλιατρινοί ασφαλώς θα μπορούσαν να μας πούνε περισσότερα. Ένας Γερμανός ο οποίος έρχεται και προσκυνάει αφού έζησε, βίωσε θαύμα και το είδε. Βεβαίως, ναι, το βίωσε. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε. Γίνονται εορτές στα Φιλιατρά. Ερχόταν κάθε χρόνο και γίνονταν. Κύριε Αντρέα, το 1960 και ενώ υπηρετούσατε στην πυροσβεστική, τι έγινε? Τι όνειρο είδατε? Α, όχι, είχα φύγει από την πυροσβεστική. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν είναι ένα όνειρο.
αλλά ένιωσα μέσα μου μία παρόρμηση να φτιάσω μία εκκλησία. Τι εκκλησία να φτιάσω? Εκεί στην περιοχή που έμενα, μένω 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Περού. Και έτσι μέσα στη σκέψη μου, μου ήρθε να φτιάσω τον Άγιο Αθανάσιο Χριστιανοπόλος. Είναι ένας Άγιος νεοφανής, θα έλεγα κι αυτός, παλαιότερος του Νεκταρίου βέβαια. Και η μοναδική εκκλησία που υπήρχε, υπήρχε στον Πρόδρομο, στην Αρκαδία. Στη Μονή του Πρόδρομου, εκεί που και τελικώς έχει ταφεί ο Άγιος Αθανάσιος. Δεύτερη εκκλησία είναι η Μητρόπολη της Κυπαρισίας, η οποία δεν είχε γίνει, είχε θεμελιωθημένη, δεν είχε γίνει όταν τέλειωσα εγώ την εκκλησία δική μου. Όταν λοιπόν σκέφτηκα να κάνω αυτό τον Άγιο, από εκεί και πέρα ένιωθα ένα πράγμα σαν να ήμουν ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Δηλαδή, ξεκίναγα να κάνω μια εκκλησία, η οποία σήμερα είναι ενορία του πύργου. Α, έγινε η εκκλησία. Βεβαίως έγινε και μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Με τι λεφτά την κάνω? 7 μήνες. Εδώ είναι το θέμα. Ξεκίνησα με 60.000 δραχμές δικές μου, ναι, και με 15.000 του αδερφού μου του μεγάλου. Και ο κόσμος έδινε. Να ξεκινήσω να κάνω μια εκκλησία. Ναι, και. Και όλοι μου λέγανε, πού πας? Μάλιστα ο αυτός, ο αείμνηστος Θανάσης Παναγιωτακόπουλος από τα Λαστέικα, ο οποίος μου παρεχώρησε και το οικόπεδο. Το οικόπεδο μου λέγε, Αντρέα μου, εγώ στο δίνω το οικόπεδο, αλλά δεν θα κάνεις τίποτα. Βλέπω η γειτονιά δεν είναι πρόθυμη. Δεν θα σε βοηθήσει κανένας. Και τελικά, για να μην τα απολυλογούμε, επειδή έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ναι, να μιλήσουν δύο ακόμη, την κάνατε την εκκλησία. Ναι, έκανε την εκκλησία, είναι και είναι ενορία πρώτης κατηγορίας μέσα σε 7 μήνες. Είστε και ψάλτης. Και λειτουργεί σήμερα. Και είμαι και ψάλτης, όχι εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε, πριν πάω στον κύριο Ανδριανάκη, να ακούσουμε ένα τηλέφωνο. Κυρία Ελένη, με ακούτε? Ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Ελένη. Ευχαριστήρια για αυτό το θέμα που έχετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ελένη, το 1974 εσείς γεννήσατε ένα υγιέστατο αγοράκι. Ναι, το οποίο το έφυγε. Το οποίο το χάσατε όταν ήταν λίγο ημερών. Μετά τη γέννα, 23 ημερών μετά τη γέννα. Μετά ξαναμείνατε αμέσως έγκυος. Μετά ξαναμένω έγκυος, το χάνω το παιδί. Πάνε και το δεύτερο από παιδί. Πολύ, ναι, από πολύ. Τι σας έλεγαν οι γιατροί? Λόγο. Οι γιατροί τι σας έλεγαν? Τίποτα. Θα ξανακάνετε παιδιά? Εν τω μεταξύ, ο γιατρός μου ήρθε και το είδε πλέον ότι ήταν σαν ψυχολογικό. Και μου λέει, κυρία Ελένη, δεν θα κάνεις παιδί πλέον. Εγώ πίστευα όμως. Ο γιατρός σας είπε ότι δεν θα κάνετε παιδί, αλλά εσείς πιστεύετε ότι δεν θα κάνετε. Δεν είχα τίποτα. Δεν μου έδειξε κάτι. Ναι. Ότι να πω ότι είχα κάτι. Οργανικό. Οργανικό και δεν είναι. Εγώ πάντα έλπιζα. Πέστε μου λοιπόν τι έγινε ένα μεσημέρι, τι όνειρο είδατε που σας συγκλώνησε? Ένα μεσημέρι σχολώντας από την εργασία μου, πέφτω στο κρεβάτι μου να ξαπλώσω. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι κοιμήθηκα, γιατί έπεσα τρεις και τέταρτο να ήταν, δεν με είχε πάρει ο ύπνος. Ναι. Βλέπω σαν όνειρο που δεν ήταν όνειρο, γιατί το όνειρο αυτό που θα σας πω. Βλέπω ένα δωμάτιο γεμάτο παιδάκια και μία κοπέλα στον αέρα, πόδια δεν είδα, μακριά μαλλιά, ένα λαχανή φόρμα. Και γυρνάω και της λέω, σε μένα δεν θα έρθεις? Μου λέει προς απάντηση, Ελένη, κάτσε να κοιμήσω αυτά και θα έρθω και σε σένα. Νιώθω μετά το χέρι της επάνω στο κεφάλι μου και να μου λέει, τώρα Ελένη, κοιμήσου ήσυχη. Με πιάσε ένας λίθαργος, ξυπνάω, κατά τι ώρα, ήταν η ώρα 6-7 που ξύπνησα. Παίρνω τηλέφωνο κατευθείαν και λέω, βρέθη αυτό το όνειρο είδα. Τι μου λες εσύ? Μου λέει να πάω να κάνεις ένα τεστ, ως συνήθως. Έλα, λέω. Τι σας είπε να πάτε, τι σας είπε να πάτε? Να πάω να κάνεις ένα τεστ εγκυμοσύνη. Κάνατε? Λέω, αφού ο γιατρός μου πήγα να κάνω. Επανειλημμένος παίρνω και την κουμπάρα μου. Και εκείνη. Πράγματι. Πάω και κάνω τεστ εγκυμοσύνη. Και ήσασταν έγκυος? Ήμουν 2 μηνών, κύριε Ράγιο. Θεωρείτε ότι είναι θαύμα, κύριε Ελένη? Είναι θαύμα. Διότι ρωτάω τον, ο οποίος είναι παπάς ιερέας τώρα στην Κέρκυρα, τον ξάδελφο του άνδρα μου, ναι, και γυρνάει και μου λέει, είναι η Παναγία εφανερωμένη. Η Παναγία εφανερωμένη. Η Παναγία εφανερωμένη. Εγώ δεν ήξερα, είδα το όνειρο, εντάξει, δεν μπορούσα όμως να το ξεδιαλύνω. Αλλά έπρεπε κάποια να είναι αυτή που με ακούμπησε, γιατί το νιώσα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελένη. Παρακαλώ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Κύριε Ανδριανάκη μου, εσείς έχετε να μας πείτε ούκο λίγα. Εσείς, ναι. Από 10 λοιπόν, χρονών έχετε σχέση άμεση με αυτό που λέμε σήμερα θαύμα. Μάλιστα. Θέλετε να μου πείτε μερικά παραδείγματα? Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και αυτή και στην τη στιγμή, Αφρική, κυρία, και, στη, και όχι μόνο στην Αφρική, και κάτω στη γη και πάνω από τη γη και οπουδήποτε, και αυτή τη στιγμή είναι εδώ. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας παρακολουθεί σε κάθε μας περίπτωση.
Μακάρι. Θα σας διαβάσω κάτι. Και ο πέψας με μετεμού εστί ου καφήκε με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά ποιώ αυτό πάντοτε, πάντοτε. Επιτρέψτε μου για να βοηθήσω την κουβέντα μας να κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Ναι, δεν θα σας καθυστερήσω. Δεν θα σας πω τα. Θα σας πω. Θέλω να μου πείτε περισσότερα τις περιπτώσεις που έχω ξεχωρίσει. Θα σας πω τις περιπτώσεις. Με ενδιαφέρει να μου. Επιτρέψτε μου. Με ενδιαφέρει να μου πείτε στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά. Αυτό μου έκανε. Στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά. Είχαμε πάει εκδρομή με τη γυναίκα μου και με ένα άλλο ζευγάρι. Λοιπόν, και είχα μια ισχυαλγία ισχυρή. Έτυχε τότε να γίνεται η λιτανία, να γίνεται η λιτανία του Αγίου Γερασίμου. Ναι. Εγώ λοιπόν φεύγω από την παρέα μου, τρέχω και πάω στον Άγιο Γεράσιμο, βάζω το χέρι μου, Άγιο Γεράσιμο, κάνε με καλά. Δεν πρόλαβα να το πω και έγινε καλά. Κατέβηκα κάτι σκάλες που με δυσκολία και τα λοιπά και σταμάτησα από τόμο σε σταμάτησα να πονάω. Και έκτοτε. Και έκτοτε δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό είχε τελειώσει. Μάλιστα. Τώρα. Ναι. Να σας πω τα πιο σοβαρά, βεβαίως. Εγώ μόνος μου, αν θέλετε. Βεβαίως. Εγώ ήθελα να σας βοηθήσω με ερωτήσεις που έχω. Καλά, εντάξει, πείτε μου. Θέλω, ας πούμε, να μου πείτε το 1940, ενώ είχατε διοριστεί δάσκαλος και φύγατε και πήγατε στη Θεσσαλονίκη. Μόλις 40, είχε... Το 40. Μόλις είχε κηρυχθεί ο πόλεμος. Ναι, μόλις είχε κηρυχθεί ο πόλεμος. Τι κάνατε εκεί, να μου πείτε, το, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το 1942, ναι. Το 1940 διορίστηκα. Την παραμονή διορίστηκε, μία μέρα διότι άλλη μέρα κηρύχθηκε ο πόλεμος. Πρώτα-πρώτα το είχα δει σε όνειρο ότι θα γίνει πόλεμος και ότι μετά τον πόλεμο η Ελλάδα πάλι θα είναι όπως ήταν και καλύτερη από ό,τι ήταν. Το είχα δει προ λίγων ημερών. Εν πάση περιπτώσει το 1942 ήμουνα στην επανομή της Θεσσαλονίκης. Και ήμουνα διορισμένος δάσκαλος και φοιτούσα και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 27 χιλιόμετρα και πολλές φορές πήγαινα με τα πόδια και γύριζα. Όταν είχα εξετάσει και γύριζα. Βέβαια, από τις κακουχίες αυτές που πέρασε, από την πείνα της, κατοχής... Μου λένε εδώ ένα, ότι περάσατε δύο μήνα, μήνες ναι, χωρίς να δύο, ναι, είχα δύο μήνες να φάω. Υπέστητε στερήσεις, λοιπόν, αρρωστήσατε. Ναι, λοιπόν, με συγχωρείτε. Οπότε, λοιπόν, κάποτε, λοιπόν, από αυτές τις αιτίες, παθαίνω ένα πυρετό πάνω από 41 και μένω σε ένα δωμάτιο που ήμουν όλο μόναχος, χωρίς καμία βοήθεια, κανένα βοηθό. Και στο τέλος, επί 6 μέρες, 5-6 μέρες, και στο τέλος έβλεπα με ανοιχτά μάτια διάφορες σκηνές, διάφορα οράματα. Τι βλέπατε? Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω διάφορα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Ήταν τώρα. Ήταν και οι συνθήκες λοιπόν, περίεργες, σας ήταν άρρωστος. Λοιπόν, ήμουν ακίνητος, είχα 41 τουλάχιστον πυρετό, αλλά με συγχωρείτε. Ναι. Προηγουμένως είχα πάει σε ένα άλλο χωριό δάσκαλο το 1940 και εκεί όταν μετά από τον πόλεμο και μετά την κατάρρευση του μετόπου της Μακεδονίας έφυγα από αυτό το χωριό και μια ηλικιωμένη κυρία μου λέει πάρε αυτό το εικονισματάκι, ναι. Ένα μικρό εικονισματάκι, mm-hmm. Αυτό θα σου βοηθήσει διότι τώρα θα είναι άσχημα να κατεβείς στην Κρήτη, εγώ κατάγομαι από την Κρήτη, θα είναι πολύ δύσκολο, θα σου δώσω ένα εικονισματάκι. Θυμάμαι λοιπόν εκείνη τη στιγμή, αυτό είναι το εικονισματάκι. Αυτό σας το είχε δώσει στο νοικοκυρά σας? Μας, μου το είχε δώσει από το άλλο χωριό. Ναι, από το μεσηχο, ορίστε, αυτό το μικρό. Κάμερα απέναντι. Ναι, αυτό το μικρό. Δεν είχε αυτό εδώ το περίγυρο, ήταν ένα... Λοιπόν, νομίζω ότι είναι... Να το έχετε μαζί σας. Να το έχω μαζί μου για να με προστατεύει. Ναι. Λοιπόν, στην κατάσταση αυτή που βρισκόμουν, ναι. Σέρνομαι και πάω στο εικονισματάκι. Και βάζω το εικονισματάκι αυτό επάνω μου και μόλις το έβαγα φεύγουν όλες τις σκηνές αυτές που έβλεπα και πέφτει αμέσως ο πυρετός και σηκώνομαι και βγαίνω έξω και ειδοποιώ κάποιον που είχα κάνει μάθημα στο παιδί του και μου στέλνει ψωμί, τι ήταν κύριε, αυγά, ξέρω εγώ λίγο γάλα και γίνομαι καλά. Λοιπόν, τελείως καλά. Δεν ξανά είχα πυρετό πάνω. Ναι, από τότε. Αλλά ακούτε να δείτε τι έκαμε το εικόνισμα αυτό που βλέπετε. Ναι. Ύστερα από 6 μήνες φεύγω από αυτό το σπίτι και πάω σε ένα άλλο. Και ξεχνώ το εικονισματάκι. Και έρχεται κάθε βράδυ και μου έλεγε, γιατί με ξέχασες, να έρθεις να με πάρεις. Το βλέπατε στον ύπνο σας? Στον ύπνο μου, ναι. Να έρθεις να με πάρεις. Εκεί που με πιάσανε με ακάθαρτα χέρια. Με ακάθαρτα χέρια. Πάω λοιπόν στο τέλος και λέω κυρία Αναστασία, εδώ άφησα ένα εικονισματάκι, ήταν η νοικοκυρά μου. Μπορώ να το πάρω?
Παρά το μου λέει να το πάρεις. Και βλέπω, αν αγαπάτε, από αυτή την πλευρά και είχε βάλει το δάχτυλο, είχε πιάσει το εικόνισμα με ζυμάρια η ζύμου και το πιάσε το, είχε πιάσει το εικόνισματάκι με αυτό τον τρόπο. Καταλάβετε, ακριβώς. Να, αυτά τα, ναι, τα οποία λένε για τα εικονίσματα, ότι βρήκαμε την Παναγία, είναι στην πραγματικότητα αυτά τα, πέστε τα μου σας οράματα, παρακαλώ, με οράματα ευρεθεί. Κύριε Ανδριανάκη, λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, όχι, να και σας πω μετά, θέλω συνέχεια, να σας ρωτήσω, συνέχεια. Επιτρέψτε μου, τι συνέβη το 1973, την ημέρα του Πολυτεχνείου. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, ότι ακριβώς όταν ήταν η μάχη του Πολυτεχνείου, παθαίνω μια γαστροραγία. Και μπαίνω σε μια κλινική που ήταν η πλησιέστερη, διότι δεν μπορούσα, δεν υπήρχε συγκοινωνία τότε λόγω της ημέρας, σε μια πολύ άσχημη κλινική. Δεν έχω να σας, μπορώ να σας λέω τι πράγμα ήταν τα μάτια μου από εκεί πέρα. Μου βάζουν αίμα λοιπόν δηλητηριασμένο και παθαίνω υπατήτηδα εξομολόγου ορού, 2.500 τρασεμινάνσες και άλλες τόσες περίπου η χολεριθρίνη. Δηλαδή ήταν. Τι να σας πω, είχα φτάσει στο τέλος, δεν υπήρχαν ελπίδες, ας πούμε. Και πάω μετά και μένω στο Λαϊκό Νοσοκομείο και μένω τελείως ακίνητος. Λοιπόν, τα βράδια, μόλις άρχισε ένα άγχος, άρχισε ένα βάρος επάνω μου, κρατούσα το εικονισματάκι αυτό, το βάζα επάνω μου και ησύχαζα. Και τότε ερχόταν παρακαλώ. Το έχετε πάντα μαζί σας, ε. Όταν είναι κάτι το σοβαρό, το έχω μαζί μας. Τι εικονισματάκι είναι, του Χριστού. Του Χριστού είναι, του πρέπει Χριστού. Να είναι ο Χριστός. Κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε, γιατί η ιστορία του κυρίου Κουλουρίδη είναι επίσης συγκλονιστική. Ο κύριος Κουλουρίδης έχει το λόγο. Κύριε Κουλουρίδη, εσείς το 1959, το καλοκαίρι του 1959, αρρωστήσατε, σας έπιασαν δυνατή πόνη στη μέση. Πάτε στο γιατρό λοιπόν, για συνεχίστε να μην τα πω εγώ. Πήγα στο νοσοκομείο του Ναυτικού, στο Μαράζλιο. Μάλιστα. Και με εξήτασαν εκεί πέρα και μου είπαν ότι έχω μια πάθηση σπονδυλική στη ύλη, για την οποία θα πρέπει να επιληφθεί ο ορθοπαιδικός, ο οποίος αυτόν τον καιρό έλειπε στην Αμερική. Ναι. Και να ξαναπήγαινα. Μου ετώνησε μάλιστα ο γιατρός, ο χειρούργος που με είχε εξετάσει, ότι είναι μια σοβαρή περίπτωση. Μου είπε ότι δεν είναι 100% η άσημη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μου πει λεπτομέρειες ο ορθοπαιδικός που θα γύριζε. Πράγματι ήρθε τον Οκτώβριο, ο γιατρός, πήγαμε είδε, μου είπε λοιπόν ότι πρέπει να κάνω μια εγχείρηση, θα μου βάλει μοσχεύματα από κόκαλο στη σπονδυλική στήλη και μου είπε ότι τα ποσοστά επιτυχίας, ναι, θα πρέπει να τα θεωρήσω γύρω στα 60-70%. 60-70% ήταν να πετύχει. Και αν, ναι, πετύχαινε. Και ότι θα ήμουν κατάκητος επί 6 ή 7 μήνες. Αν πετύχαινε. Ναι. Ή δεν θα πετύχαινε δηλαδή. Οπότε ή θα ήταν. Θα είχα κάποια αναπηρία. Θα είχα κάποια αναπηρία στη συνέχεια μετά. Ή θα πετύχαινε και θα ήταν 6 μήνες στο κρεβάτι. Κατάκητος. Στο κρεβάτι. Ούτως ή άλλως 6 μήνες θα ήμουν στο κρεβάτι, 6 ή 7 μήνες. Μπαίνετε στο χειρουργείο 10 Δεκεμβρίου. Μπήκα στο νοσοκομείο στις 3 Νοεμβρίου. 3 Νοεμβρίου. Όχι, στο χειρουργείο λέω. Στο χειρουργείο 10 Νοεμβρίου. Όμως, να σας πω το προήμιο. Θέστε μου. Όταν ο γιατρός μου έλεγε ότι εγώ θα μείνω 6 μήνες στο κρεβάτι, κατάκητος, εγώ τα άκουα αυτά, αλλά δεν τα πίστευα. Γιατί εγώ πίστευα από αρχής ότι του Αγίου Σπυρίδωνος την ημέρα, 12 Δεκεμβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα θα σηκωθώ. Και θα είμαι καλά. Αχ, η Κέρκυρα με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτό το πίστευα. Τα πόσα θαύματα έχει. Ναι, το πίστευα. Δεν το έλεγα. Μέσα μου το πίστευα, θα γίνω καλά. Και πράγματι την επομένη, στις 10 του μηνός, και θυμάμαι το εξής περιστατικό, όταν ήρθαν και με πήρανε με το φορείο και είδα, κοίταξα το δάπεδο κάτω και λέω θα το ξαναπατήσω. Όμως αμέσως πίστεψα. Επανήλθατε σε. Ναι, θα γίνω καλά. Με πήγαν στο χειρουργείο, κράτησε εγχείρηση μέχρι τις 2 το απόγευμα, στις 9 το πρωί και μου έλεγαν οι νοσοκόμοι ότι δούλεψε. Καταρχήν θέλουν να μου αφαιρώσουν την περώνη από το πόδι. Μου είχαν ξυρίσει το πόδι για να μου αφαιρώσουν την περώνη να βάλουν μοσχεύματα στην πλάτη. Αλλά ο γιατρός στο χειρουργείο μέσα θεώρησε καλύτερο να κόψει από τη λεκάνη. Και εκεί μου είπαν οι νοσοκόμοι ότι δούλεψαν σφυριά, λίμες και σκαρπέλα. Μου έβαλαν λοιπόν τα μοσχεύματα. Και τώρα από το πρωί, εγώ το βράδυ λιγάκι ξύπνησα. Και όταν ξύπνησα, ήταν κάνει δύο γιατροί από πάνω μου και μου είχαν βάλει εδώ στο χέρι
σύριγγαμε αίμα και με ορό. Ναι. Εδώ κάτω. Mm-hmm. Και μου κούνησε λιγάκι το χέρι και μου πάνε κουβόνταν από πάνω. Και μου κάνει μια μορφήνη, κοιμήθηκα. Μέχρι το πρωί, όπου σε κάποια στιγμή, το πρωί της επομένης μέρας, μπαίνει ο γιατρός με την κουστοδία του και όπως μπήκε στην πόρτα, λέει να δούμε, θα το στήσουμε στα πόδια του αυτόν. Άκουσα τη φράση. Ακούσατε. Με είχαν μπρούμητα. Για να με γυρίσουν, δηλαδή οι θέσεις που εγώ ήμουν στο κρεβάτι ήταν ή μπρούμητα ή ανάσκελα. Και βάζανε μια πετσέτα από κάτω το σώμα με ένα γιατρό από εκεί από εδώ και με γύρισαν σαν βαρελάκι. Μάλιστα. Από τον μπρούμητα που ήμουν είχα σκάσει από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί και μου λέει θέλω να σε γυρίσουμε ανάσκελα και βέβαια θέλω. Όταν με γύρισε ανάσκελα, του λέω ξέρεις κάτι γιατρέ. Σ' απάντησε αυτό που είπε. Λέω θα γίνω καλά. Και μου λέει βέβαια θα γίνω. Μα θα γίνω και γρήγορα του λέω. Πίστη αυτό τι σα έλεγε, ότι μετά από 6 μήνες να περπατήσετε σιγά σιγά κλπ. Μετά από 6 μήνες, εάν γίνω καλά. Αυτό ήταν η προϋπόθεση. Προχωρούσαν οι μέρες, προβλήματα φυσικά, στο να μην πλύνω, στο να συγχωρεί τις ανάγκες κτλ. Μεγάλα προβλήματα. Στο μεταξύ μειωθεί το σπίτι μου, δεν ήξερε κανείς τίποτε στην Κέρκυρα. Δεν ήξερε κανείς τίποτε. Ήμουν μόνος μου εδώ πέρα. Δεν ήμουν ανύπαντρος ακόμα. Ήμουν 30 χρονών τότε. Λοιπόν, περνούσαν οι μέρες, ήρθε η μέρα του Αγίου Σπυρίδωνος. Και δεν σηκώθηκα. Και μπήκα στο παράπονο και έκλαιγα. Με είχαν μπρούμητα μάλιστα εκείνη την ώρα. Έκλαιγα πραγματικά έτσι με ένα φιλιτά. Είχα στο κομμωδίνο μου ένα ραδιοφωνάκι, τότε δεν υπήρχαν τρανζίστορ κτλ. Το 59, και άκουγα την ακολουθία τη λειτουργία από, ή από τη Ριζάριο θα ήταν ή από τον Άγιο Σπυρίδων του Παγκρατίου. Και έκλαιγα, σας λέγω. Και εκεί που έκλαιγα, βλέπω δίπλα μου, ήμουν ξύπνιος, δεν κοιμόμουν, το τονίζω αυτό. Βλέπω δίπλα μου, στο μεταξύ ήμουν εκεί για το σώμα μου. Η ψυχή μου και η σκέψη μου ήταν στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος που μου ήταν η ακολουθία και ήμουν μπροστά στο λείψανό του. Γιατί βγάζω το λείψανο στη θύρα, είναι όρθιο. Και εκεί που λοιπόν που έκλαιγα, βλέπω δίπλα μου ξύπνιος τον Άγιο Σπυρίδωνα με άσπρα άμφια και με το αριστερό του χέρι μου κάνει στο κεφάλι. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως ακουμπά τα μαλλιά μου, νιώθω ακόμα το χέρι του. Και έφυγε. Από εκείνη τη στιγμή είχα ένα κέφι δομισμένο. 10 τα φύγανε κτλ. Και περνούσαν οι μέρες, κυλούσαν ευχάριστα. Όχι γιατί ήμουν στο νοσοκομείο, ευχάριστα πραγματικά. Θεοφάνεια ανήμερα, που αν τέτοια μέρα διευθυντής κλινικής έρθει στο νοσοκομείο για να δει κάποιον άλλο. Έρχεται λοιπόν με την κουστοδία του και φέρνουν ένα σαν σαμάρι με σίδερα που μου έπιανε από εδώ. Με αγκάλιαζε στη μέση, σπονδυλικής είχε δύο σίδερα έτσι και μέχρι κάτω και με έπιανε από εδώ πέρα κάτω. Αυτό με έδεσε έτσι ώστε, αυτό που θα σας πω έχει σημασία, δεν μπορούσα να σκύψω παρά μονάχα το κεφάλι μου και όπως πλαινόμουν, γινόμουν μου μετά. Με σήκωσαν λοιπόν για... όταν με σηκώσανε, με γυρίσανε έτσι αφού με δέσανε με αυτό το πράγμα, με σηκώσανε και εγώ νομίζω ότι θα μπορούσα να περπατήσω. Μου είχαν ετοιμάσει μια πολυθρόνη μαξιλάρια να καθίσω επάνω και λέει πηγαίνε τότε στην πολυθρόνη, θα πάω μόνος μου. Αλλά όταν έκανα το πρώτο βήμα μου φάνηκε πως είχα επάνω στα πόδια μια πολυκατοικία. Όμως πήγα, περπάτησα. Είδε που κύρτουν οι μέσοι μου πολλοί εκεί που με καθίσαν και μετά μου βάλτε το σε μια καρέκλα. Μάλλον η μαξιλάρια σε μια καρέκλα και κάθισε στην καρέκλα. Μου λέει σε μισή ώρα θα ξαπλώσεις. Λέω εντάξει. Στον κήπο του νοσοκομείου είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Στο νοσοκομείο του ναυτικού στο Μαράζλιο. Και εγώ θέλησα να βγω στο διάδρομο για να δω την εκκλησία να ευχαριστήσω τον Άγιο. Όμως όταν έφτασα στα μισά του δωματίου δεν μπορούσα άλλο να περπατήσω, μέλουσε κρύος υδρότας, ξαναγύρισα στην καρέκλα. Την άλλη μέρα βγήκα. Την άλλη διάδρομο. Μέρα βγήκα. Στο διάδρομο. Ναι. Και περπατήσατε μόνος σας. Με δένανε πάντα. Ναι, αλλά... αυτοπροϋπόθεση να με δέσουν και όταν θα ξαπλώ στο κρεβάτι πάνε να φεύγει το σίδερο. Προχωρούσαν οι μέρες, αυτό το πόδι μάλιστα που είχαν κόψει τα κόκκαλα από εδώ μου πήγαινε έτσι όπως συμπρατούσα, θα σε βάλω στον λογαριασμό και περπατώ στους διαδρόμους του νοσοκομείου και έβαζα στην ασθενή μου να με παρακολουθεί πώς μπορώ να φτιάξω το πόδι. 14 Φεβρουαρίου που φτάσαμε στο μεταξύ, μια μέρα με βλέπει ο γιατρός στα εξωτερικά γιατρία. Έχω χρόνο λίγο να ολοκληρώσουμε, ναι. Μα είστε και τελευταία. Το ξέρω, έχουμε και την πίεση λοιπόν, του χρόνου. Πάμε λοιπόν. Το ξέρω. Λοιπόν, με βλέπει ο γιατρός στα εξωτερικά γιατρία. Πώς να μου το πει να μπορώ να βγαίνω και με σφίγγει. Και εγώ πονούσα, μου λέει πονάς, όχι, του λέω, πονάω. Και πονούσα. Του λέω, σηκώνομαι και το απόγευμα, ενώ εγώ σηκώνομαι και το απόγευμα. Να πάρω την έγκριση εκ των υστέρων. Να μου σηκώνεσαι, μου λέει. 14 Φεβρουαρίου παίρνω εξωτήριο. Σας τονίζω ότι δεν μπορούσα να σκύψω.
Πήγα λοιπόν όταν πήγα στην Κέρκυρα, πήγα στην εκκλησία να κάνω παράκληση στον Άγιο Σπυρίδωνα. Δεν ξέρω ποιοι έχετε πάει στην εκκλησία, στην Κέρκυρα. Έχουμε πάει. Για να προσκυνήσει κανείς κύβι στην Λάρνακα όπως είναι. Όταν λοιπόν τελείωσε η παράκληση για την υγεία μου, εγώ πήγα και προσκύνησα. Και εγώ τι θυμήθηκα ότι έκανα εγχείρηση, το τι πονάω και έσκυψα κανονικότατα. Έσκυψα κανονικότατα και προσκύνησα. Αφού προσκύνησα, λέω, τι έγινε. Τι δεν σας πόναγε τίποτε. Τι, σαν να μην είχα τίποτε. Αχ, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Προσκύνησα και εγώ τι θυμήθηκα ότι έκανα εγχείρηση, το τι πονάω και έσκυψα κανονικότατα. Έσκυψα κανονικότατα και προσκύνησα. Αφού προσκύνησα, λέω, τι έγινε. Τι δεν σας πόναγε τίποτε. Τι, σαν να μην είχα τίποτε. Αχ, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Και από εκεί και πέρα έσκυβα κανονικά πια. Δεν είχα πρόβλημα. Μου είχε πει ο γιατρός αυτό το σαμάρι να το κρατήσω 6 μήνες. Σε 2 μήνες εγώ το πέταξα. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, έχουμε υποσχεθεί από ένα λεπτό στον κάθε κύριο, ένα λεπτό, κύριε Βρενάκη. Όπως έχουμε εδώ τα διάφορα ρεύματα, ναι, και περνάνε από στιγμή. Και δεν βλέπω όταν βάλουμε ένα. Όταν βάλουμε τρανζίστορ, θα πιάσουμε τη δύση απόλυτη κύματα, τα κύματα αυτά, τα μαγνητικά από όλο τον κόσμο. Το ίδιο γίνεται και με το μόνο που το Άγιο Πνεύμα έχει και νόηση, έχει και λογική και παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Αντρέα μου, τι θέλετε να πείτε τελειώνοντας? Θα πω, πάντα δυνατά το πιστεύω ότι ένα αυτό. Δεύτερο, να θυμηθούν όλοι το νησού του Ναβί, αν θυμάμαι καλά, που προσευχή στο Θεό να μείνει ο ήλιος 6 ώρες για να τελειώσει τη μάχη. Έτσι. Και οι επιστήμονες στην Αμερική το μελετήσαν και βρήκαν και λένε ότι αυτές οι 6 ώρες είναι ανά 4 χρόνια, 4-24 ώρες που κάνουν το 24ωρο που γίνεται το δίσεκτο, που δεν σημαίνει δις, δηλαδή κακό, αλλά δύο φορές το 6. Δις 6, δίσεκτο. Για άλλη μια φορά λοιπόν είδαμε πως η πίστη σώζει ζωές. Ίσως κάποιοι να μην πιστεύουν στα θαύματα, οι περισσότεροι όμως, όπως διαπιστώνουμε και από τα δικά σας τηλεφωνήματα, όχι μόνο πιστεύουν, αλλά έχουν να διηγηθούν και συγκλονιστικές εμπειρίες. Θαύματα λοιπόν συμβαίνουν και στις μέρες μας και είναι τόσο συγκλονιστικά που γεννούν την πίστη στους άπιστους και ανδριώνουν την πίστη σε όσους ήδη πιστεύουν. Γεια σας. Mm-hmm.